Κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω με μια τροπολογία που έχει καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και αφορά τα ΕΑΣ, τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Ζητώντας να τροποποιηθεί ο νόμος 44-46 του 2016, γιατί πρώτα απ' όλα γνωρίζετε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία βρέθηκε διάδοχος της προηγούμενης κατάστασης, κληρονομώντας μεγάλα χρέη και χωρίς να έχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα. Βασικός μέτοχος είναι το ελληνικό δημόσιο. Λόγω του ότι χρειάζεται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για να συνεχίσει τη λειτουργία της, λειτουργία που κατά τη γνώμη μας είναι απαραίτητη γιατί συνδέεται και με την αμυντική ικανότητα της χώρας, και για να γίνει δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας της, προτείνουμε αυτή την τροποποίηση μέσα από την τροπολογία που καταθέσαμε και ζητούμε να την κάνετε δεκτή. Τώρα για το νομοσχέδιο. Πρώτος και βασικός στόχος είναι να ενσωματώσει μια σειρά ρυθμίσεις που αφορούν την ενέργεια. Με σκοπό βεβαίως την προώθηση παραπέρα της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, να κάνει πιο ελκυστικές τις λιγνητικές μονάδες της ΔΕΗ για τους σε εισαγωγικά επενδυτές. Κουμπώνει με τον καλύτερο τρόπο με το ευρωπαϊκό πλαίσιο περί ανταγωνισμού, αλλά και το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα. Σχέδιο που θα μπορούσε κανείς να πει πολλά βέβαια, αλλά θα συζητηθεί έτσι κι αλλιώς και το επόμενο χρονικό διάστημα, στο οποίο αποτυπώνονται οι βασικοί στόχοι της ενεργειακής πολιτικής, στους οποίους θα ακολουθήσει η χώρα μας μέχρι το 2030 και που έχει συνταχθεί μέσα από διάλογο με εκπροσώπους των επιχειρηματικών ομίλων του χώρου της ενέργειας και ικανοποιεί το σύνολο των αξιώσεών τους η κυβέρνηση. Μόνο να σκεφτεί κανείς, θα σταθώ στην πλευρά που έχει σχέση με το νομοσχέδιο, ότι αυτό το σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα περιορίζει τη συμμετοχή του λιγνίτη έως το 2030 στο 17% και ανεβάζει το ποσοστό των ΑΠΕ στο 55%. Αυτός ο στόχος εκτιμάται περίπου ότι θα προσελκύσει επενδύσεις γύρω στα 32 δισεκατομμύρια ευρώ. Να που βρίσκεται λοιπόν το ζήτημα για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο. Τόσο η κυβέρνηση, όσο και τα άλλα κόμματα όμως της αντιπολίτευσης, συμφωνούν απόλυτα σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, στην ιδιωτικοποίηση των μονάδων της ΔΕΗ, στο πέρασμα στη μεταλιγνητική εποχή, το άνοιγμα του δρόμου για την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, γιατί η απελευθέρωση αγοράς ενέργειας δεν ξεκίνησε τώρα. Τους ισχυρισμούς όλων ότι η πράσινη ανάπτυξη, η στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα οδηγούσε στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αναβάθμιση της ζωής όλων μας. Ότι θα έρθουν επενδύσεις, θα έχουμε ανάπτυξη και όλοι θα έχουμε ωφέλη από αυτήν την ανάπτυξη. Τώρα έχουμε εμπειρία. Η ρημάδα, η ζωή έφερε πολλές οικογένειες μπροστά στο φάσμα της ενεργειακής φτώχειας. Ρεύμα πανάκριβο, απολύσεις, εργολάβοι, απλήρωτοι εργαζόμενοι, ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, μειώσεις μισθών και άλλα. Και απ' την άλλη, πράγματι υπήρξε ανάπτυξη της παραγωγικότητας και ανάπτυξη βεβαίως των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων στην ενέργεια. Άλλωστε, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει παντού στον κόσμο και το ίδιο συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου έχει προχωρήσει η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Εδώ έχουμε φτάσει. Να αυξάνεται η παραγωγή ενέργειας και ταυτόχρονα οι λαϊκές οικογένειες να μην έχουν ρεύμα και θέρμανση. Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή αποκάλυψε αυτή την αλήθεια. Καλούμε λοιπόν τους εργαζόμενους στον κλάδο, αλλά και συνολικά τον ελληνικό λαό να βγάλουν τα συμπεράσματά τους από αυτή τους αξιοποιώντας και τη δική τους εμπειρία. Να δώσουν απάντηση στην κοροϊδία, οργανώνοντας την πάλη τους ενάντια στο σύνολο του πλαισίου της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί το κακό δεν πρόκειται να σταματήσει εδώ. Η κυβέρνηση συνεχίζει τη διαπραγμάτευση με τους επιχειρηματικούς ομίλους για την πώληση των λιγνητικών μονάδων. Και σε αυτή δεν είναι καθόλου απίθανο, μάλιστα θα λέγαμε το πιο πιθανό, να ξαναανοίξουν ζητήματα για θέσεις εργασίας, για το καθεστώς των εργασιακών σχέσεων, προκειμένου να γίνουν ακόμα πιο ελκυστικές και να προχωρήσει η πώληση.
Σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή τη διευκόλυνση της πώλησης των λιγνητικών μονάδων, είναι και η κατάργηση του λιγνίτη. Του τέλους του λιγνίτη. Πρόκειται για ένα δωράκι της τάξης των 30 εκατομμυρίων κάθε χρόνο σε αυτούς που θα αγοράσουν λιγνητικές μονάδες. Μειώνεται τη λιγνητική δραστηριότητα και κουνάται στα μούτρα του λαού της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης καθρεφτά και χάντρες. Αναφέρομαι στον τοπικό πόρο, που δήθεν θα ενισχύσει την παραγωγική ανασυγκρότηση αυτών των περιοχών για να περάσουν στη μεταλιγνητική εποχή. Πρόκειται για έναν πόρο που τον δίνεται για να αποδεχθεί ο λαός της περιοχής, των περιοχών αυτών, την αντιλαϊκή σας πολιτική της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και το πέρασμα στη μεταλιγνητική εποχή. Η επιδίωξή σας είναι η ενσωμάτωση του λαού σε αυτούς ακριβώς τους αντιλαϊκούς στόχους. Να υιοθετήσει δηλαδή ο λαός τους στόχους των επιχειρηματικών ομίλων ως δικούς τους στόχους και έτσι να υλοποιηθούν αυτοί χωρίς αντιστάσεις ή με τις μικρότερες αντιστάσεις. Αναφέρεστε σε αναπτυξιακές ευκαιρίες της περιοχής, τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, κρύβοντας ότι όλα αυτά τα σχέδια αγνοούν εσκεμμένα το γεγονός ότι βασικό κριτήριο για την οποιαδήποτε επένδυση, σε οποιοδήποτε κλάδο της οικονομίας, ότι βασικό κριτήριο είναι το μέγιστο ποσοστό κέρδους και ότι οι νόμοι της αγοράς είναι αυτοί που θα καθορίσουν την επιθυμία για επενδύσεις. Τα χρήματα αυτά λοιπόν θα πάνε για να στηρίξουν, το λέτε οι ίδιοι, το βάζω σε εισαγωγικά, βιώσιμες επενδύσεις, δηλαδή πρόκειται για επιχορηγήσεις και πάλι στους επιχειρηματικούς ομίλους να κάνουν επενδύσεις σε άλλους κλάδους. Από τις όποιες επενδύσεις γίνουν σε αυτές τις περιοχές, κανένα μα κανένα όφελος δεν πρόκειται να έχουν οι εργαζόμενοι και ο λαός. Στην ομαλή λειτουργία του τομέα των διαγωνισμών των ΑΠΕ κινείται και η κατάργηση της απαλλαγής των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Πρόκειται για μια ρύθμιση που διευκολύνει να προχωρήσουν οι επενδύσεις επιχειρηματικών ομίλων σε αιωλικούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Ολοκληρώνοντας, δεν υπάρχει και χρόνος με βάση τη διαδικασία που επιλέξατε, θα ήθελα να σταθώ και σε ορισμένες ρυθμίσεις που τις θεωρούμε σημαντικές. Το άρθρο 17 κινείται στη λογική του ξεμπλοκαρίσματος της επιτάχυσης των μεγάλων δημόσιων έργων, ώστε να γίνονται ταχύτατα οι δουλειές των μεγαλοεπιχειρηματιών του συγκεκριμένου τομέα. Να διευκολυνθούν, ώστε τα όποια αρχαιολογικά ευρήματα να μην αποτελούν εμπόδιο. Η αναστολή των κατασχέσεων στο ΙΓΜΕ, τα είπαμε και στην Επιτροπή, για τρίτη φορά φανερώνει πλέον ξεκάθαρα τον εμπαιγμό εργαζομένων και συνταξιούχων. Πρώτα εκβιασμοί για να συμβιβαστούν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι και μετά αναβολή από τρίμηνο σε τρίμηνο για να εισπράξουν έστω και τα υπόλοιπα χρήματα. Συνεχίζετε την προσπάθειά σας για δημιουργία μικρού και ευέλικτου ΙΓΜΕ στην υπηρεσία των επιχειρηματικών ομίλων. Τέλος, για τη σύμβαση παραχώρηση εκμετάλλευση ύδρογων ανθράκων του Θρακικού Πελάγους με την Καβάλα Oil, είμαστε κάθετα αντίθετοι. Τα δικαιώματα εκμετάλλευσης και αποθήκευσης έχουν περάσει στα χέρια του τα ΙΠΕΔ από το 2011 για χρονικό διάστημα έως 50 χρόνια μετά την αδειοδότηση του έργου της υπόγειας αποθήκευσης. Η συγκεκριμένη επένδυση, όπως και το LNG στην Αλεξανδρούπολη, εντάσσονται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σταδιακή απεξάρτηση ή μείωση της εξάρτησης από το φυσικό ρωσικό αέριο. Στο παιχνίδι μπαίνει και το σχιστολιθικό φυσικό αέριο, τον ΗΠΑ, όπως όλο το ενεργειακό παιχνίδι, έτσι και η συγκεκριμένη επένδυση εντάσσεται στο συνολικότερο γεωπολιτικό παζάρι και γι' αυτό οι Αμερικάνοι δηλώνουν συχνά πυκνά το ζωηρό τους ενδιαφέρον για τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας. Τα συμφέροντα που συγκρούονται εδώ είναι τεράστια και τα σενάρια είναι πάρα πολλά. Η παράταση που δίνεται έχει να κάνει με την προώθηση ακριβώς αυτών των σχεδίων. Με βάση όλα τα παραπάνω, εμείς θα καταψηφίσουμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ευχαριστώ.